Και όμως δεν κατέρευσε αυτός ο οποίος κατέστρεψε τη χώρα, αλλά αυτός που παρέλαβε την καταστροφή. Και τούτο μεγάλο ερώτημα. Ωραία, υπάρχει ιδεολογική κρίση σε όλα τα σκόμματα. Σε εμάς γιατί υπάρχει το pacification, το λέμε λεωνόμενος παράδειγμα. Γιατί πολύ απλά, πήγαμε και τα φωτοθήκαμε όλα μόνοι μας, γιατί πολύ απλά την ώρα που έπρεπε να γίνει η κυβέρνηση από τον Παπαδήμο σε εκβίαση του Σαββάση και δέχτη Σαββάση τον Καρατζαβέλη στην κυβέρνηση, και σου λέει ο δημοκρατικός κόσμος, άντε να δεχτώ, να πάμε με τον Παπαδήμο όλοι μαζί, τον Καρατζαβέλη, τι τον θέλετε. Μετά από ένα χρόνο, εκεί που έλεγες αξιοκρατία, αλλάζουμε το κράτος, να μην κάνουμε τα λάθη που θες, τσουπ, 4-2-1, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Δημάρα. Για ποιο λόγο. Μετά από ένα χρόνο πάλι, κλείνει το μαύρο της ΕΠ. Για ποιο λόγο. Πας ήταν η διόρθωση της ΕΠ των δαπανών, η μείωση των εξωτερικών παραγωγών, η μείωση του προσωπικού, μένει αυτό το σήμα. Έπρεπε να γυρίσει και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με δικών μας ευρωβουλευτών της καταγγελίας για το μαύρο της ΕΠ. Υπήρχε ένα λόγο. Το λέω αυτό γιατί. Βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας για να πάω στα επόμενα περιασπάσουν περιπέτειες, γιατί δεν έχουν πια καμία αξία. Πρέπει λοιπόν σήμερα να κάνουμε μια στρατηγική επιλογή. Σε ιδεολογικό, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να ξαναπιάσουμε τις παλιές μας αξίες και να τις μεταφέρουμε στο σήμερα, στις σημερινές δυνατότητες της Ελλάδας και της Ευρώπης. Πρέπει επίσης να ενοποιήσουμε το ιστορικό αφήγημα. Δεν ήταν ο λάθος. Είμαστε εμείς που σφραγίσαμε την καλύτερη περίοδο του ελληνικού λαού που λέγεται μεταπολίτευση. Να πούμε ότι κάναμε σωστά στην κοινωνική κινητικότητα του 80, σωστά στην ευρωπαϊκή προοπτική, σωστά στην επιλογή εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με την Κύπρο και με άλλα θέματα. Και να δούμε και τι κάναμε λάθος. Δεν μπορεί να μιλές ότι είναι λάθος, ότι δεν σκότωσε το παρατιακό κράτος που προεπήρχε πριν το 1974, αλλά εσύ αντί να το σκοτώσει ο γιγάντος σας. Δεν μπορεί να μιλές ότι το χρηματιστήριο ήταν μια επιλογή η οποία οδήγησε τον κόσμο να μην νιώθει τι σημαίνει παραγωγή και να έχουμε άλλες αξίες χωρίς κανένα έργο της Μαλαβάς. Δεν μπορείς να λες ότι δεν κάναμε τα λάθη που σας είπα και προηγούμενες τελευταίες περιόδου. Και να κρατήσεις σωστά ότι ήσουν αυτολογιστής, ότι δεν είπες του λαού ότι υπάρχει αντιμνημονιακό αφήγημα, ότι δεν έπαιξες με τα εθνικά θέματα, ότι όταν ο κύριος Σαμαράς πήρε τον Αθανασίου εν ενεργεία πρόεδρο δικαστών του εισαγγελέων και τον έκανε υπουργό και στο επικρατήσει και υπουργό μετά και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την κυρία Θάνο, εσύ δεν έπαιξες με τη δικαιοσύνη. Και να πεις σε κάθαρα, που θες για μια πολύ απρόταση δύο συντρόφων. 5 χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση δεν μπορεί να υπάρχει εμπλοκή δικαστών εισαγγελέων την πολιτική για να υπερασπιστείς την αυτονομία των θεσμών. Επίσης, πρέπει να δούμε ξεκάθαρα. Το ιστορικό αυτό αφήγημα δεν αφορά όλες τις ηγεσίες, όλες τις αφορά. Όλοι κάνουν στο καιρό. Χρειάζεται να απαξιώσουμε κανέναν. Και όντας ενοποιημένοι με μια δίκαιη αυτοκριτική, να πάμε στην επόμενη μέρα. Να πάρουμε λοιπόν στην όρθη του νέου τα καλά του χθες και να αφήσουμε στην παλιά όρθη τα λάθος του χθες. Είπε ο Γιώργος για να νέος. Και ο Τσίπρας Γιώργος νέος είναι. Νεότατος. Τι να κάνω εγώ να σας πω ότι και εγώ είμαι νέος και αύριο μεθαύριο. Παρατιακό κράτος, δημαγωγία, εθνολογισμός, κοροϊδία. Τι έχω κάνει εδώ τώρα. Εδώ πρέπει να γίνει μια δημιουργική έκρηξη. Και η δημιουργική έκρηξη είναι ένα πράγμα. Να προσφέρουμε στο λαό για πρώτη φορά ένα κόμμα που λειτουργεί με διαφάνεια στα οικονομικά του, στον τρόπο λήψης απόφασης, στα σύνδεση του θεσμού. Θα προτείνει αυτονομία κράτους κόμματος. Εγώ το 2013 θυμάστε την Επιτροπή, επειδή συγκρούστηκα ότι θεώρησα ότι πρέπει τα μέλη του κόμματος να μην είναι σε δημόσιους οργανισμούς, ενώ τα μέλη της Επιτροπής. Αυτό μπορεί να γίνει θεσμικά. Να πούμε ότι από το ΑΣΕΠ 4 χρόνια, κάθε 4 χρόνια, θα κάνει διαγωνισμό και οι άνθρωποι αυτοί θα μπαίνουν για 4 χρόνια, χωρίς να επηρεάζονται τους πολιτικούς κύκλους που είναι και σε αστάθεια αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, σταθερά στο κράτος. Και όταν ο υπουργός μπαίνει στο Υπουργείο, θα μπαίνει με λίγους συνεργάτες του. Και όχι να κάνει η Ισπανία το 2015 3 φορές εκλογές και να είναι όρθια γιατί έχει σοβαρή δημόσια διοίκηση και σοβαρή τοπική αυτοδιοίκηση σε χώρους και εμείς να κάνουμε 2 εκλογές και να καταλάβει το σύστημα. Διότι πολύ απλά όλα είναι σε σχέση με μια κυβέρνηση. Λοιπόν, ας πάρουμε και δεν να γίνουμε εφευρέτες, ας μιμηθούμε τα καλά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, να τα φέρουμε στο προσκήνιο
και να προσφέρουμε στο λαό ένα κόμμα που θα σέβεται τους θεσμούς και όχι ένα κόμμα πελατειακό μηχανισμό και συσπήρωση εξουσίας στον εκάστοτε αρχηγό. Και δεν λέω μόνο για μας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια είναι και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς πρέπει να κάνουμε καινοτομία. Όπως λέγατε το 70 γίνει το μαζικό κόμμα στη σχέση με τα φεύγματα της Ένωσης Κέντρου, τώρα πρέπει να πάμε παρακάτω και να προσφέρουμε ένα ευρωπαϊκό χαρακτηριστικό κόμμα στον ελληνικό λαό. Γιατί ένα είναι το στερεότυπο. Είστε όλοι το ίδιο. Αν θέλουμε να ξαναγυρίσει η Νέα Γενιά στα κόμματα, Γιώργο μου, επειδή η οικονομία σιγά σιγά θα αναταχθεί, πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και να καινοτομήσουμε και να δημιουργήσουμε την αίσθηση της έκπληξης ενός πραγματικά καινούριου και όχι μόνο νέου. Ενός καινούριου πράγματος που θα συγκινήσει, θα ξαναγοητεύσει, θα κάνει τον ελληνικό λαό να πιστέψει ότι πάμε σε μια νέα σελίδα, σε πραγματική αλλαγή. Τέλος, γιατί θέλω, σαν, θέλω να συζητήσουμε κάτι, θα σου πω την προσωπική μου δέσμευση. Εάν στις 12 του Νοέμβρη πετύχω να ηγούμε αυτές τις προσπάθειες, θεωρώ ότι άμεσα πρέπει να πάμε σε ένα ιδρυτικό συνέδριο, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε μια πολυκομματική Βαβέλ. Εγώ δεν λέω να διεθνούν τα κόμματα, γιατί υπάρχουν νομικά ζητήματα. Ας είμαστε ειλικρινοί μεταξύ μας, υπάρχουν νομικά ζητήματα. Αλλά μπορούμε να μιμηθούμε το ιταλικό πρότυπο. Ισταγή σε διάσω κοντά λέμε, ενωθήκαν τα κόμματα, είναι ένας πολυκομματικός φορέας, αλλά μετεξελίχθηκε στο Παρτίδο Δημοκράτικο, σε ένα ενιαίο φορέα που υπάρχει ακόμη στην Ιταλία και έχει πολύ σημαντικά ποσοστά. Όχι όμως να πάμε σε ένα ιδρυτικό συνέδριο και να λέει η Δημάρ, εγώ δεν θέλω αντιαναλογική, μάλλον δεν θέλω αντιαναλογική, ο άλλος λέει δεν θέλω, κάνω, δείχνω, το κάνω, κάτι θέλει. Εγώ λοιπόν προτείνω στο ιδρυτικό συνέδριο να εκλέξουμε με καθολική ψηφοφορία ένα όργανο θεσμό, δεν είναι ο πρόεδρος, το όργανο θεσμός που εκφράζει όλα τα κόμματα και το όργανο θα υπερέχει και πάνω και κάτω. Αν διαφωνεί ένα κόμμα, θα αποφασίζει ο θεσμός ο πάνω. Και όχι ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Και στον θεσμό τον πάνω θα συμμετέχουμε όλοι. Αν πάμε σε κάτι διαφορετικό, φοβάμαι ότι στο πρώτο μεγάλο δίλημα θα ζήσουμε Ιουλιανά 1965. Και επειδή δεν έχω καμία διάθεση να γίνω φερετζές ενός παλιού συστήματος εξουσίας, σας λέω πολύ απλά ότι εγώ δεν υπηρετώ τέτοια σενάρια. Θα πάμε σε ένα ενιαίο θεσμό που θα υπερέχει ατομικών και συλλογικών φιλοδοξιών. Διότι έχει αποδείξει ο χώρος μας, και εδώ φαίνεται και η ηγεμονική φιγούρα του Ανδρέα Παπαδρέου, ότι στο βάθος του προηγούμενου αιώνα, αν δεν υπήρχε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ανδρέας Παπαδρέου, όλα τα ενδιάμεσα ήταν μικρά φέουδα που δεν είχαν ποτέ κοινή στρατηγική παρά μόνο σε κάποιες σημαντικές εθνικές στιγμές. Έχουμε μάθει την ιστορία μας, όσοι γνωρίζουμε, ας πάμε σε κάτι πιο δυναμικό, με σαφή πολιτικό προσανατολισμό στην σοσιαλδημοκρατία, με ένα σοβαρό κοινωνικό πρόγραμμα. Δηλαδή, είπα και προηγουμένως, γιατί πρέπει να σταματήσουμε τη δημαγωγία και το λαϊκισμό μεταξύ μας, δεν δέχομαι να λέμε ότι το 1960 η Ελλάδα ήταν 8,3 εκατομμύρια, το 2060 λένε οι μελέτες ότι είναι 8,5 εκατομμύρια, δηλαδή σε 100 χρόνια θα έχουμε πάνω κάτω τον ίδιο πληθυσμό, οι Τούρκοι από 40 θα είναι 100 και να μην κάνουμε κάτι δημογραφικό. Πρέπει να μειωθούν οι πρόορες συντάξεις, αλλά να ξέρει κάθε μάνα πριν γεννήσει το παιδί της ότι θα έχει δωρεάν ισότιμη πρόσβαση σε προσχολική εκπαίδευση. Και όχι να φοβάται σήμερα ο νέος άνεργος ή ο νέος που μεγαλώνει ο παππούς του ή που έχει μια δουλειά που λόγω των ασφαλιστικών εισφορών ισοπεδώνει τα εισοδήματά του και να σκέφτεται αν κάνει ένα ή δεύτερο παιδί. Δεν έχει καμία λογική το έθνος μας έτσι. Πρέπει να επιλύσουμε τα κοινωνικά μας ζητήματα με ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ γενναίων και τάξεων. Δεν μπορείς να μην βλέπεις ότι ο δίθεν φιλολαϊκός κ. Τσίπρας, όσο ήταν η κοιλίδα στη Σαλαμίνα, δεν έρχεται τίποτα. Μόλις η κοιλίδα έφτασε στη Γλυφάδα, ξύπνησε η κυβέρνηση. Είναι στον κύριο Μητσοτάκη προς τη ΔΕΦ και να λέει οι κοινωνικές ανισότητες είναι στη φύση του ανθρώπου. Κάθε κοινωνία είναι από τη φύση του ανθρώπου. Λες και δεν πέρασε η Αγία Επανάσταση. Δηλαδή εμείς θα λέμε ότι τάξη, μωρέ, έχουμε μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, στη φύση μας είναι. Μα σοβαρά. Δεν πρέπει να αγωνιστούμε να έρθουμε κοντά, να υπάρχει κοινωνική κινητικότητα, το παιδί του φτωχού να κάνει μηχανογραφικό, όχι με βάση τις τσέπες του μπαμπά του, αλλά με το τι θέλει πραγματικά να γίνει στη ζωή του, να αυτοεκπληρωθεί. Το κίνητρο κάθε ανθρωπότητας, κάθε ανθρώπινης κοινωνίας είναι η αυτοεκπλήρωση των ανθρώπων, η δημιουργία. Εμείς δεν θα αποδεχτούμε
ότι αυτός που δεν μπορεί, δεν μπορεί εσαΐ. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη κοινωνία. Πρέπει να φέρουμε ένα άλλο κοινωνικό μοντέλο. Σε άλλη περίπτωση, και εκείνο με αυτό, εάν εμείς αποτύχουμε, η Ελλάδα θα γίνει ένα κράτος στρεβλό της Ανατολικής Ευρώπης. Θα καταρρεύσει δημογραφικά. Θα αδειάζεται οι μικρομεσαίοι, όλοι οι μικρομεσαίοι, φορολογικά. Και ο μόνος που αφαιρείται από τον οποιοδήποτε πλούτο στη χώρα, είτε είναι τουρισμός, είτε είναι ενέργεια, θα είναι οι ολιγάρχες. Που θα ελέγχουν τα μίντια και που θα ελέγχουν τα κόμματα. Αυτή η πατρίδα δεν αξίζει στον ελληνισμό. Ο ελληνισμός έχει τεράστιες και ανεξάρτητες δυνάμεις εντός και εκτός της χώρας. Αν αυτές οι δυνάμεις οργανωθούν, η χώρα μας θα έχει άλλο μέλλον. Και το μέλλον της είναι να είναι ηγεμονεύουσα δύναμη στα Βαλκάνια και έτσι μια από τις χειρότερες χώρες στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το μέλλον της πατρίδας μας. Οποιοδήποτε άλλο σενάριο θα είναι καταστροφικό. Προχθές ο Γιούγκερ ότι κλείνει ο δρόμος της Τουρκίας, αλλά ανοίγει ο δρόμος των Βαλκανίων. Εύχομαι η εποχή τάξη της χώρας, γιατί το πρόβλημα είναι πολιτικό, να συλλάβει που πάει η Ευρώπη και να μην μείνουν πάλι προσκολλημένοι στο χθες, μη επιλύοντας τα εθνικά μας θέματα και αφήνοντας τις δυνάμεις προσανατολισμού προς όλα τα Βαλκάνια να τις εκμεταλλεύονται αλλότερες δυνάμεις. Είτε στα ανατολικά βόρεια, είτε στα ανατολικά νότια. Και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι ο δικός μας γεωπολιτικός χώρος που πρέπει να το προσεγγίσουμε με ευημερία απέναντι στους άλλους λαούς και η οικονομική ανάπτυξη και σιγά σιγά να επεκταθούμε σε κάθε τομέα. Έχουμε δυνάμεις, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια στρατηγική. Για φανταστείτε τώρα, γιατί τα λέγαμε με τον πρόεδρο απάνω, σήμερα δεν έχουμε φορολογικό ντάμπινγκ μεταξύ των χωρών που είναι στα σύνορά μας. Για φανταστείτε σε 10-15 χρόνια που όλοι αυτοί θα έχουν Ευρώ και θα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνει αν εμείς δεν προετοιμαστούμε. Αν σήμερα έχουμε προβλήματα τέτοια. Λοιπόν, σύντροφοι, φίλοι, εγώ αυτό έκανα να σας πω, θα κάνω μια προσπάθεια που ο κύριος στόχος θα έχει να έρθει μια άλλη γενιά στο προσκήνιο. Θα έχει στόχο να εξορθολογήσει το δημόσιο διάλογο για την οικονομία και τα εθνικά θέματα. Στόχο θα έχει να γεμονεύσουν οι ιδέες της πρόοδου και της ευημερίας και της δημοκρατίας. Διότι αυτό που ζούμε σήμερα δυστυχώς υπονομεύει κάθε μακροπρόθεσμη προοπτική. Είναι αφηγήματα και όνειρα τετάρτη. Ούτε καν μισή ώρα. Εάν συνεχίσει έτσι η χώρα μας, θα χάνει συνεχώς ευκαιρίες. Δεν θέλω να σου πω ότι εμπειρίζουμε εδώ, είναι πάρα πολλές. Και ουσιαστικά θα πηγαίνουν όλοι οι άλλοι μπροστά και εμείς θα είμαστε σε μια διαβροτική στασιμότητα. Εκτιμώ ότι αν πάμε με μια λογική στα επόμενα βήματα της αριστεράς, θα φτιάξουμε ένα όχημα να υπερασπιστεί με αξιοπρέπεια το λαό και την πατρίδα. Σας ευχαριστώ.